Μάριε. Σεφ, πιστεύω πως δεν είμαι δικαίω εδώ κάτω σήμερα. Παρ' όλα αυτά, να ευχαριστήσω αυτούς που με ψήφισαν, γιατί ξεκλειδώσαμε μια καινούργια στρατηγική. Όταν επιστρέψω, αν επιστρέψω, θα την εφαρμόσω κι εγώ για να δω πώς θα πει διαφορά ο Σάκος. Εγώ ήθελα να πω πώς θα φύγει διαφορά ο Σάκος. Θεωρώ φίδια, γιατί χθες ο Νίκος ο Κυψίδης, ενώ είχε μαλλώσει με τον Γιάννη, ξαφνικά τα έχουν βρει και δεν μου μιλάει εμένα, χωρίς λόγο. Και προσπαθώ να δω όλη αυτή η συνωμοσία στο που θα βγάλει. Είσαι έτοιμος παρόλα αυτά να τα δώσεις όλα και να διεκδικήσεις τη θέση στο διαγωνισμό? Σίγουρα, 100%. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Όπως λέει ο Μάριος παροιμίες, θα μιλάω και εγώ με παροιμίες τώρα. Γιάννη. Σεφ, εγώ με τρίτη φορά, συνεχόμενη κιόλας. Τρίτη συνεχόμενη. Τρίτη συνεχόμενη. Δεν έχεις μαγειρέψει όμως τρεις συνεχόμενες φορές. Έχω μαγειρέψει μία από τις τρεις. Έχεις κερδίσει την τελευταία ευκαιρία. Μάλιστα. Δεν έχω άγχος. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Τη σέβομαι. Έχω και εγώ τη δικιά μου και θα πορευτώ με αυτήν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να βάλω μυαλό σε έναν άμυαλο. Θεωρώ ότι ο Μάριος είναι πολύ έτσι επιθετικός μετά τις ψήφους που δέχτηκε. Θεωρώ ότι όποιος δεν δέχεται τη γνώμη του άλλου, γιατί περί αυτού του πράγματος πρόκειται, η ψήφος είναι στην ουσία η γνώμη μας. Νομίζω ότι δεν έχει παιδεία, δεν έχει προσωπικότητα.